Με κατάληψη σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της πόλης, σήμερα πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των σχολείων σε όλη τη χώρα, απαντούν οι σχολικές κοινότητες των Χανίων σε μια διαφαινόμενη πρόχειρη λύση ίδρυσης πειραματικού λυκείου σε κτίριο που ήδη λειτουργεί γελ. Οι αντιδράσεις που άρχισαν πριν από τα Χριστούγεννα παγιώθηκαν μέσα στις γιορτές με συνεχείς γενικές συνελεύσεις των συλλόγων γονέων, σήμερα εκφράστηκαν πιο δυναμικά. Όλη η μαθητική κοινότητα της ΚΟΡΑΗ και του Δευτέρου Γυμνασίου και του Δευτέρου Λυκείου είναι εδώ, και γονείς και μαθητές και εκπαιδευτικοί, γιατί πραγματικά είναι όλοι ανήσυχοι με όλη αυτή την εξέλιξη που υπάρχει. Μάλλον τη μία εξέλιξη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το τι θα γίνει, αλλά φημολογείται μέρες τώρα ότι το Υπουργείο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, που αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλη βέβαια, προσανατολίζεται στη μετατροπή ενός υφιστάμενου λυκείου σε πειραματικό λύκειο. Το ιστορικό δεύτερο γυμνάσιο της Οδού ΚΟΡΑΗ είναι εκείνο που θίγεται περισσότερο από μια πιθανή κατάργηση του δευτέρου γελ, με το οποίο γυτνιάζει και το οποίο απορροφά την πλειονότητα των αποφύτων με βάση τη γεωγραφική κατανομή. Θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί ένα πειραματικό λύκειο από τη στιγμή που 3 χρόνια τώρα λειτουργεί. Ανταυτού τώρα έρχονται τελευταία στιγμή και βάζουν τους Χανιώτες μεταξύ τους να μαλώνουν για πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Και η εύκολη λύση του μη σχεδιασμού και της ολιγορίας που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια είναι η μετατροπή ενός υφιστάμενου λυκείου. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν αυτή την έλλειψη σχεδιασμού και την ολιγορία να την πληρώσουν τα παιδιά μας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα γίνει αποδεκτό, ανεξαρτήτως όλων των άλλων, τουλάχιστον σε επίπεδο δικό μας Δευτέρου Γυμνασίου και Δευτέρου Λυκείου, αλλά και γενικότερα σε όλα τα σχολεία της πόλης, δεν θα γίνει αποδεκτό να μετατραπεί ένα υφιστάμενο λύκειο σε πειραματικό λύκειο. Υποκατάληψη τέλουσαν σήμερα συνολικά 13 σχολεία της πόλης. Ανάμεσά τους το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, το Σχολικό Συγκρότημα της Αμπεριάς, το Πρώτο Γελ Νέας Χώρας, το Πέμπτο Γυμνάσιο. Οι αντιδράσεις είναι καθολικές, με κοινό αίτημα την εξασφάλιση νέας σχολικής στέγης για την ίδρυση πειραματικού λυκείου. Υπάρχει μια καθολική κινητοποίηση με σκοπό να μην υπάρξει μετατροπή κάποιου λυκείου της πόλης σε πειραματικό. Και αυτό για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί οι μαθητές δεν χωράνε στα υπόλοιπα σχολεία. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλουμε να περάσει ένα μήνυμα στον καινούριο προϊστάμενο, όποιος κι αν είναι και όποτε αναλάβει, ότι δεν μπορεί να πάει κόντρα στη βούληση μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι λένε το πολύ απλό ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερα σχολικά κτίρια γιατί ήδη δεν χωράμε. Σύμφωνα με την Ελμεχανίων, περίπου 1000 μαθητές στην Περιφερειακή Ενότητα στεγάζονται σε προκάτ είτε σε αίθουσες ακατάλληλες. Σε υπόγεια, σε αποθήκες, πράγμα το οποίο δεν μας τιμά σαν κοινωνία τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, και μάλιστα υπό την κοροϊδία του ΕΟΔΙ αυτές τις μέρες που λέει να μην συνοστίζονται πολύ μέσα στις τάξεις, ενώ είναι γνωστό ότι τα γυμνάσια της πόλης έχουν 27 παιδιά σε κάθε τάξη συν τον εκπαιδευτικό. Η ίδρυση πειραματικού λυκείου στα Χανιά με τον τρόπο που επιχειρείται στάθηκε αφορμή για την πρόσφατη παραίτηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, που παραμένει ακέφαλη.